Πιθανό να είναι και σκόπιμες ενέργειες, είπε σε δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασέγκο, αναφερόμενος στην εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κούρσκ. Πρόσθεσε πως μπορεί να είναι μια σκόπιμη πρόκληση για τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο αυξάνει σκόπιμα τα διακυβεύματα στη σύγκρουση με τη Μόσχα. Μιλώντας για τις προοπτικές της ουκρανικής εισβολής, σημείωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σίγουρα θα κατεδαφίσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στην παραμεθόριο περιοχή. Ωστόσο, εάν το ουκρανικό σχέδιο εφαρμοστεί στην πράξη, η Βορειοατλαντική Συμμαχία ενδέχεται να παρέμβει στη σύγκρουση. Η Δύση μπορεί ανοιχτά να εμπλακεί στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ θα εισέλθουν απευθείας σε σχηματισμούς. Θα ήταν ωφέλιμο για το ΝΑΤΟ να καταλάβει τη Λευκορωσία, επεκτείνοντας έτσι το μέτωπο της αντιπαράθεσης με τη Ρωσική Ομοσπονδία μέχρι την Αγία Πετρούπολη. Ακόμα καλύτερα, τι θέλουν από την πλευρά αυτών των άθλιων Πολωνών να καταλάβουν τη Λευκορωσία και να επεκτείνουν αυτή τη γραμμή σχεδόν στο Λένιγκραντ όπως ήταν κάποτε. Αυτό είναι το όνειρό τους, τόνισε μεταξύ άλλων ο Λουκασέγκο. Σύμφωνα με τον ίδιο, 120.000 Ουκρανοί στρατιωτικοί βρίσκονται επί του παρόντος συγκεντρωμένοι κοντά στα σύνορα. Την ίδια στιγμή σημείωσε ότι η πλειοψηφία του ουκρανικού πληθυσμού δεν συμμερίζεται τα σχέδια του καθεστώτος του Κιέβου. Το 70% των Ουκρανών μισούν πλέον τον Ζελένσκι, είπε χαρακτηριστικά ο Λουκασέγκο.